Μετά από μια πολύ καλή χρονιά στο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής που έφερε τον Εργοτέλη στην τρίτη θέση του βαθμολογικού πίνακα, οι κυτρινόμαυροι θα πορευτούν και τη νέα αγωνιστική σεζόν με τον Γιάννη Βυσκαδουράκη στον πάγκο τους, καθώς ανανεώθηκε η συνεργασία των δύο πλευρών για έκτη χρονιά. Για μένα είναι πολύ σημαντικό που βρίσκομαι τόσα χρόνια στον πάγκο αυτής της ομάδος. Θέλω να ευχαριστήσω και την ομάδα και τον πρόεδρο προσωπικά. Η εμπιστοσύνη που δείχνω στο πρόσωπό μου, νομίζω και εγώ προς αυτούς, είναι κάτι που με γεμίζει με χαρά, αισιοδοξία και σίγουρα σου δίνει και δύναμη να δουλέψεις ακόμα πιο πολύ όταν στο εργασιακό σου περιβάλλον περισχύζεις από ανθρώπους που σε εμπιστεύονται. Αυτό βέβαια βαραίνει και λίγο παραπάνω την όλη διαδικασία της δουλειάς μου, αλλά σας λέω, έχω βρει το λιμάνι μου, χαίρομαι που και αυτοί κατά κάποιο τρόπο έχουν βρει το δικό τους, οπότε ξεκινάμε και τη νέα χρονιά, την πιο απαιτητική χρονιά θεωρώ από τις 6 μέχρι τώρα και βλέπουμε. Πρόκειται ομολογουμένως για μια χρονιά πρόκληση, αφού φέτος διαφοροποιείται το πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής του μπάσκετ, το οποίο αναμένεται πιο ανταγωνιστικό και ενδιαφέρον. Ο Πύχης νομίζω είναι πάνω κάτω στο ίδιο επίπεδο που είχαμε βάλει και πέρυσι, καθότι φέτος το πρωτάθλημα και θα είναι πολύ πιο δύσκολο, αλλά πολύ πιο ανταγωνιστικό και πολύ πιο ενδιαφέρον θεωρώ. Και με την αλλαγή του τρόπου διεξαγωγής, αλλάζει τελείως και υπάρχουν play-off και play-out με όλες τις ομάδες να συμμετέχουν, αλλά και με τον αριθμό των ομάδων που θα πέσουν 5 στον αριθμό. Οπότε ο βασικός μας στόχος είναι να κινηθούμε δείχνοντας εμπιστοσύνη στα δικά μας τα παιδιά και από εκεί και ύστερα να κάνουμε όσο δυνατόν μια καλή πορεία, αν μπορούμε να σωθούμε και μετά από εκεί και πέρα να φτάσουμε όσο πιο ψηλά γίνεται. Σε ό,τι αφορά το έμψυχο δυναμικό, παρελθόν αποτελεί ο Μαϊστρέλης, ενώ έχει ήδη ξεκινήσει ο σχεδιασμός για τον καταρτισμό του νέου ρόστερ με το Γιάννη Βυσκαδουράκη να αποκαλύπτει και την πρώτη μεταγραφή. Εμάς στόχος είναι, όπως τόσα χρόνια, να κρατήσουμε τα παιδιά που ήδη υπάρχουν στην ομάδα. Έχουν την εμπιστοσύνη μας, έχουν δείξει ότι μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ΓΑΜΑ Εθνικής. Έχουμε ερωτηματικά στην ομάδα, έχουμε ένα-δύο ερωτηματικά. Εύχομαι ότι ο Γιάννης ο Καραλής, που είναι ένα από αυτά τα ερωτηματικά, ο αρχηγός, ο δεύτερος μαζί με τον Βασίλη, δεν θα ακολουθήσει την πορεία του Βασίλη φέτος και τουλάχιστον για ένα χρόνο θα συνεχίσει να αγωνίζεται. Από εκεί και ύστερα κοιτάμε να ενισχυθούμε στη θέση των ψηλών. Ψάχνουμε και είμαστε κοντά στο να συμφωνήσουμε με ένα παιδί που αγωνίζει στη θέση 4-5. Έχουμε συμφωνήσει με ένα παιδί που αγωνίζει στη θέση του point guard, στον Άσο και στο 2, το Κυριάκο τον Καρακοσταντάκη, ένα παλιό μέλος της ομάδος. Είναι μια σημαντική προσθήκη με εμπειρία, με μεγάλη παιχτική αξία και νομίζω ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ τα νέα παιδιά που έχουμε στην ομάδα. Στο νέο πρωτάθλημα, ο Εργοτέλης θα βρει στο δρόμο του και την αναγέννηση Αρκαλοχωρίου, για την οποία μιλάει με πολύ κολακευτικά λόγια ο Γιάννης Βυσκαδουράκης. Χαίρομαι που βλέπω ότι οι κινήσεις των ανθρώπων της αναγέννησης δείχνουν ότι θέλουν να έχουν μια δυναμική τη νέα χρονιά. Νομίζω ότι μόνο καλό μπορεί να κάνει η παρουσία και της αναγέννησης και ειδικά μιας ομάδας που είναι πολύ καλά οργανωμένη, με καλό προπονητή, πολύ καλή διοίκηση. Οι κινήσεις που κάνει δείχνουν ότι θέλουν να πάνε την ομάδα ψηλά και νομίζω αυτό θα βοηθήσει και εμάς, αλλά και γενικότερα και το τοπικό μπάσκετ. Εύχομαι και εμείς και εκείνοι να ανταπεξέλθουν στους στόχους που θα θέσουμε και να συνεργαστούμε ούτως ώστε να βοηθήσουμε ένας τον άλλο. Και νομίζω, είμαι σίγουρος ότι θα γίνει αυτό.